Αθορύβως κάνατε πράγματα τα οποία άλλοι δεν έχουν κάνει σε 20 χρόνια. Τι εννοώ? Ανακοινώσατε το κλείσιμο της ΕΡΤ 1, ανακοινώσατε λουκέτα σε περιφερειακούς σταθμούς οι οποίοι πραγματικά δεν χρειάζονταν. Είπατε και μερικά πράγματα ακόμη. Να ρωτήσω ευθέως λοιπόν κάτι το οποίο το έχουν ξαναρωτήσει αλλά δεν έχουν πάρει απάντηση συγκεκριμένη. Αυτό φέρνει απολύσεις? Ποιον και πόσοι από την κρατική τηλεόραση? Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφές. Πρώτα θα γίνει μια διοργάνωση και θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Ήδη από την επόμενη εβδομάδα θα κλείσουν και δύο άλλοι οργανισμοί του δημοσίου. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων με υπουργική απόφαση, καθότι ο νόμος που ψηφίσαμε, ο τελευταίος δηλαδή εφαρμοστικός, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με υπουργικές αποφάσεις πλέον να κλείνουμε οργανισμούς του δημοσίου. Η εξοικονόμηση για το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση των Έλληνων φορολογούμενων ήταν εξαιρετικά μεγάλη, σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εισαχθεί στην πορεία πολύ σύντομα, για το κλείσιμο της ΕΤΑ 1, γιατί η ΕΤΑ 1 αναφέρεται στο νόμο τον ιδρυτικό του 1984 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Οπότε θα καταθέσουμε νομοθετική ρύθμιση πολύ σύντομα. Αλλά η αναδιοργάνωση ήδη έχει ξεκινήσει. Επομένως, θα δούμε τη νέα δομή της εταιρείας, θα γίνει η αξιολόγηση και η αντιστοίχηση του προσωπικού. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει η αξιολόγηση και η αντιστοίχηση του προσωπικού στις νέες δομές και στις νέες διεκτάσεις που θα πάρει η δημόσια τηλεόραση και τα πολυμέσα, και το πόσο πραγματικά προσωπικό χρειάζεται. Αλλά όλοι θα αξιολογηθούν. Και είμαι πολύ σαφής.